Λοιπόν, και από το Τορόντο του Καναδά θα πάμε στις Σπέτσες. Mm-hmm. Θα πάμε να περιηγηθούμε σε ζωντανή σύνδεση με το Ιστορικό Μουσείο Μπουμπουλίνας, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Παύλος Δερμετζής Μπουμπουλής. Κύριε Δερμετζή, να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλησπέρα σε όλους σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά σε όλους σήμερα. Η αλήθεια είναι πως βρίσκεστε σε ένα αρχοντικό με πολύ μεγάλο και ένδοξο παρελθόν, σωστά? Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο σαλόνι του αρχοντικού. Δεν ξέρω πόσο καλά το βλέπετε στην εικόνα. Είμαστε στο αρχοντικό της Μπουμπουλίνας, συγκεκριμένα το σπίτι του δεύτερου άντρα της. Οπότε η Μπουμπουλίνα έζησε εδώ από τα 30 της και μετά, το 1801 μέχρι το 1825 που πέθανε. Ωστόσο είναι ένα αρχοντικό 3,5 αιώνων. Είναι από τα τέλη του 17ου αιώνα. Οπότε, όπως είπατε, έχει πολύ βαριά ιστορία και καλύπτει αυτή την ιστορία. Με μια υπέροχη οροφή, από ό,τι μπορούμε να δούμε, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Το ταβάνι που βλέπετε, δεν ξέρω αν το βλέπετε καλύτερα τώρα, ναι, κατασκευάστηκε στην Φλωρεντία της Ιταλίας, διότι εκεί σπούδασε ο αρχιτέκτον του σπιτιού, ο οποίος ήταν Μαυριτανός. Το ταβάνι έφτασε στο νησί σε πλοία, σε κομμάτια και ουσιαστικά συναρμολογήθηκε εδώ όταν κατασκευαζόταν το σπίτι. Είναι λοιπόν και αυτό άνω των 3 αιώνων και είναι και από τους κύριους, αν όχι ο κύριος λόγος που άνοιξε το μουσείο πριν από 30 χρόνια να διασωθεί αυτό το αριστούργημα που βλέπετε και στην οθόνη σας. Μάλιστα. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με το μουσείο, αναφορικά με τα εκθέματα. Το μουσείο άνοιξε το 1991 για πρώτη φορά. Ιδρύθηκε από τον πατέρα μου τον Φίλιππο και τη μητέρα μου την Λίντα με σκοπό να σωθεί το κτίριο από κατάρρευση. Διότι αν και είναι ιστορικό διατηρηταίο με προεδρικό διάταγμα, δυστυχώς δεν είχε τύχει κάποιας κρατικής μέρημνας για πάρα πολλά χρόνια και ήταν σε κίνδυνο να καταρρεύσει. Μη κερδοσκοπικό ίδρυμα είναι το μουσείο και έχει επισκευαστεί με τα έσοδα των εισιτηρίων. Έχουν περάσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες τα τελευταία 30 χρόνια και έχουν εξοδευθεί πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ στην επισκευή του. Ως μουσείο τώρα, όπως σας είπα, είναι πιο παλιό από την Μπουμπουλίνα το κτίριο, οπότε καλύπτει 3 αιώνες. Έχει επίπλωση από τον 17ο μέχρι και τον 20ο αιώνα, έγγραφα, όπλα, προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας, ομοιώματα πλοίων, βυζαντινές εικόνες και βέβαια η ξενάγηση, σε κανονικές συνθήκες κάνουμε ξενάγηση, καλύπτει την ιστορία της Μπουμπουλίνας και των Σπετσών και το αντίκτυπο βέβαια της Ελληνικής Επανάστασης στην γενικότερη ευρωπαϊκή ιστορία. Μάλιστα. Όπλα λοιπόν, παλαιά βιβλία, πορσελάνες, έγγραφα, επιστολές που έχουν διασωθεί σε πολύ καλή κατάσταση. Ακριβώς. Ευτυχώς το σπίτι δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ. Όπως σας είπα, ήταν σε άσχημη κατάσταση, αλλά δεν εγκαταλείφθηκε. Γι' αυτό και σώθηκαν όλα τα κοιμήλια που έχουμε εδώ. Υπήρχαν πάντοτε στο σπίτι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή από γενιά σε γενιά, σωστά. Από γενιά σε γενιά περνούσαν. Ακριβώς. Έχουν σωθεί σε έγγραφα κτλ. Και τώρα εκτίθενται σε αυτό εδώ το σπίτι. Πόσο δύσκολη είναι η συντήρηση ενός τέτοιου χώρου? Είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι αυτά τα σπίτια, όσο και να τα συντηρήσεις, διότι λόγω ηλικίας και επειδή είναι πέτρινα σπίτια, είναι συνεχόμενη δουλειά, επειδή συστέλλονται και διαστέλλονται καλοκαίρι και χειμώνα. Είναι μια συνεχόμενη δουλειά, χώρια το ότι επειδή είναι ακριβώς ιστορικά διατηρηταία, δεν επιτρέπεται και δεν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα σε αυτά τα σπίτια. Δεν είναι κατασκευασμένα, να το πω έτσι, με σύγχρονες τεχνολογίες. Προσπαθούμε να τα κρατήσουμε ακριβώς όσο το δυνατόν γίνεται με την αρχική τους κατάσταση. Γι' αυτό και είναι συνεχόμενη δουλειά η συντήρηση και του κτηρίου αλλά και των κοιμηλίων. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, το επώνυμο Μπουμπουλής προέρχεται από παλιά, έτσι δεν είναι? Για πείτε μας λίγο. Ακριβώς. Από την μεριά του πατέρα μου είμαστε, εγώ και τα αδέλφια μου δηλαδή, έκτης γενιάς απόγονοι της Λασκαρίνας από τον μικρότερό της γιο, τον Νικόλαο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, χρόνια πολλά και πάλι. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι βέβαια. Που πολύ μπορεί να βρείτε ενδιαφέρον. Εκτός το ότι φέτος, εκτός από τα 200 χρόνια, κλείνουμε 30 χρόνια μουσείου και 250 χρόνια από την γέννηση της Μπουμπουλίνας το 1771, η καταγωγή της οικογένειας Μπουμπουλή μετά το Βυζάντιο είναι από την Κρήτη. Α, μάλιστα. Κλείνουμε λοιπόν με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Ακριβώς.
Χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.